το δείχνει. Κύριε Παναστάση, πέστε μας αν βγήκαμε σοφότεροι από την τριήμερη διαδικασία πρώτον. Και δεύτερον, αν σε αυτή την προανακριτική ανέρθει, το ΚΚΕ θα ψηφίσει υπέρ για να προχωρήσει τη διαδικασία. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το πόρισμά του το κατέθεσε και στη Βουλή και το έχει δώσει και στη δημοσιότητα ολοκληρωμένο, πιστεύοντας ότι αυτό το πόρισμα βοηθάει στο να στοχιοθετηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, και νομίζουμε ότι αυτό το πόρισμα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει έναν σύμμαχο. Και αυτός ο σύμμαχος δεν είναι άλλος από την συγκάλυψη και την ατιμορρησία που υποθάλπτει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που πραγματικά δεν βοηθάει σε καμιά περίπτωση και είναι ένας νόμος που για να υπάρξει και να λειτουργεί σήμερα έχουν βάλει το χέρι του και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Κατά την άποψή μας, σε κάθε περίπτωση, εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτός που θα δώσει τη λύση είναι ο λαϊκός παράγοντας και η αντίσταση την οποία θα δημιουργήσει απέναντι σε αυτό. Και το λέμε αυτό γιατί. Συμφωνείς σε αυτό, αλλά ο λαϊκός παράγοντας, επειδή τώρα δείχνει τη δύναμή του τελευταίο διάστημα, που μιλάμε πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες για την κοινωνική αντιπολίτευση που δείχνει τα δόντια της και τη δύναμή της, δίνει με τον τρόπο της εντολή στους εκπροσώπους της στο κοινοβούλιο να πράξουν τα δέοντα. Το ζήτημα είναι αν θα τα πράξετε εσείς αυτά που πρέπει, δηλαδή αν θα οδηγήσετε την υπόθεση σε μια λύση. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς το ότι είναι έγκλημα έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Είδαμε ότι στη συζήτηση για την πρόταση Μομφής ο Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα για να εμψυχώσει πρώτα απ' όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και αυτοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι πλέον οι ευθύνες είναι τεράστιες. Και βέβαια ακούστηκαν και πάρα πολλές ασχήμιες από πλευράς υπουργών, τις οποίες θα ήθελα να στοιχειοθετήσω για να πω ελάχιστες. Πρώτον, ήταν τροχαίο. Ήταν τροχαίο. Δηλαδή, πώς κάποιος δεν εφαρμόζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σημαίνει ένα τροχαίο, αυτό ήταν ένα τροχαίο. Ή αν τηρούνταν ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας. Αυτά είναι ντροπή πραγματικά να ακούγονται. Και το λέμε αυτό με πλήρη γνώση των εννοιών αυτών των όρων, γιατί οι νεκροί ήταν 57. Αν ήταν 3 ή 2, η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάνει ό,τι μπορεί για να το προσπεράσει. Εδώ δεν μπορεί να το προσπεράσει. Τα συμπεράσματα τώρα της Επιτροπής. Δύο λόγια θα σας πω. Δύο λόγια. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία, ποντάροντας εξ αρχής το ανθρώπινο λάθος, ενοχοποιεί τον μηχανοδηγό και τον σταθμάρχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καραμανλή, και το ΠΑΣΟΚ, που αν ήταν τραγικό το γεγονός αυτό θα ήταν πραγματικά για γέλια, μέσα σε όλη την Εξεταστική Επιτροπή δεν μπόρεσε πια να βγάλει πόρισμα και πήγε έτσι. Εμείς σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε συμβάλλει στη διαλεύκανση αυτού του εγκλήματος ως Κομμουνιστικό Κόμμα, εμείς θα το στηρίξουμε. Ένα λεπτό. Στην εξέλιξη όλης της διαδικασίας ήταν φανερό ότι όλα τα κόμματα κατέβαλαν μια λυσαλαία προσπάθεια να αφήσουν στο απειρόβλητο τις τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζοντάς τις μόνο σε θέματα οικονομικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπαίνουμε ήδη, έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές και φαίνεται ότι υπάρχει τάση και από την κυβέρνηση, αλλά και από την, επιτρέψτε μου να την χαρακτηρίσω κατ' όνομα αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι αυτή που βγαίνει στον δρόμο και βρίσκεται μαζί με τους εργαζόμενους, να πάμε μέχρι τότε με αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο συζητήσεων τις κοκορομαχίες. Τις είπε ο κύριος Κασελάκης, ονόμασε κοκορομαχίες την προσυπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάθεση της Μομφής. Να πάμε μέχρι τις εκλογές για να κρυφτούν οι τεράστιες ευθύνες και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτό είναι η υγεία, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι όλοι οι τομείς οι οποίοι αφορούν τα λαϊκά νοικοκυριά και τους εργαζόμενους.